Φίλες και φίλοι, έχουμε επιστρέψει μετά τις διαφημίσεις, για να επιστρέψαμε για να φύγουμε, καθώς θα σας αφήσουμε με ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα της εκπομπής του Στέργιου Καλόγερου σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα και βεβαίως εσείς θα μείνετε συντονισμένοι στη Βεργίνα τηλεόραση. Ακολουθεί ο Τάσος Ριζόπουλος και η εκπομπή Τασός στην TV. Στις 5 η ώρα μην χάσετε το Δελτίο Ειδήσεων με την Νίκη Σταματιάδου και βεβαίως στις 8 και 4 Στέργιος Καλόγερος σχολιάζοντας την επικαιρότητα, όπου σήμερα θα τον δείτε σε μια απολαυστική και αποκαλυπτική συνέντευξη με τον γνωστό ραδιοφωνικό παραγωγό του Μετρόπολης, τον κύριο Παπαζαφυρίου. Να είστε όλοι καλά. Αύριο θα, από ό,τι με ενημερώνουν, αύριο θα είναι η συνέντευξη με τον Παπαζαφυρίου, οπότε να συντονιστείτε και σήμερα βεβαίως και αύριο στη Βεργίνα τηλεόραση και στην εκπομπή σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Να είστε όλοι καλά, ανανεώνετε το ραντεβού σας με την εκπομπή Τα Λέμε, αύριο φυσικά με τη Χριστίνα Τσόρμπα. Καλό απόγευμα σε όλους. Μια επικαιρότητα η οποία δυστυχώς είναι γεμάτη προκλήσεις απέναντι στην χώρα μας από την γείτονα Τουρκία, η οποία έχοντας χάσει κάθε έννοια λογικής και ψυχραιμίας δημιουργεί νέα δεδομένα, νέες καταστάσεις. Όσον αφορά στην Κύπρο, πλέον καταλαμβάνει και το υπόλοιπο κομμάτι της παραλίας που βρίσκεται στην Αμόχωσο, στα Βαρόσια δηλαδή, και τελειώνει με την ολοκλήρωση και αυτής της κατάκτησης εις βάρος κάθε έννοιας δικαίου, εις βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δυστυχώς η Ελλάδα, θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια, δεν αντιδρά όπως θα έπρεπε, και λέω δυστυχώς γιατί θα δούμε σε λίγο και το τι δήλωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Βεργίνας τηλεόρασης Κύπρου χθες ο Δήμαρχος Αμοχώστου, τι δήλωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ο κ. Αναστασιάδης, ακούσαμε τη δήλωσή του. Η Ελλάδα λοιπόν και η Κύπρος, αντί να ζητήσουν έκτακτη προσφυγή, έκτακτη σύγκληση είτε των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε των αρχηγών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να ζητήσουμε το αυτονόητο, την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Υπάρχουν δεκάδες ψηφίσματα για όλα αυτά εις βάρος της Τουρκίας. Υπάρχουν δεκάδες ψηφίσματα. Και λοιπόν τι έγινε, τι κάναμε, κάναμε κάτι, όχι. Θα κάνουμε κάτι, μάλλον θα πω εγώ όχι. Μακάρι να διαψευστώ. Και ενώ κάνουμε τα πάντα για την Ουκρανία, δεν κάνουμε οτιδήποτε για την Τουρκία. Πριν λίγο καιρό μετέτρεψε σε τζαμί την Αγία Σοφιά, τίποτα. Για φανταστείτε να κάνουμε εμείς ένα τζαμί, μικρό τζαμί, όχι σαν την Αγία Σοφιά, εκκλησία, τι θα γινότανε, τι θα γινότανε. Εμείς τίποτα, τα καταπίνουμε όλα το ένα πίσω από το άλλο, και βέβαια πάνε στην Αμόχωστο, παίρνουν και την παραλία, μια από τις καλύτερες παραλίες στη Μεσόγειο. Δεν μιλάμε, το καταπίνουμε και αυτό. Και σαν να μην φτάνουν όλα αυτά, πριν από λίγες ώρες, ήρθανε στην Αλεξανδρούπολη να μας τιμήσουν με την παρουσία τους δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη. Οι Τούρκοι προφανώς μπερδευτήκανε σε εισαγωγικά, θέλουν να δείξουν το πόσο δεν φοβούνται, γιατί μάλλον αυτό δείξανε, θέλουν να δοκιμάσουν τις αντοχές μας, θέλουν να επισκεφτούν και να τιμήσουν τους φίλους μας τους Αμερικανούς που βρίσκονται στην Αλεξανδρούπολη. Πέταξαν πάντα την Αλεξανδρούπολη και για να είμαι ειλικρινής, 3 χιλιόμετρα πριν από την πόλη. Δηλαδή σε λίγο θα περνούσαν και πάνω από το Δημαρχείο της πόλης. Δηλαδή πράγματα απίστευτα, όταν ένα ρωσικό αεροσκάφος πριν 2 χρόνια περίπου, θυμόσαστε, πέρασε ελάχιστα μέσα στα τουρκικά σύνορα, εκατοντάδες μέτρα, και το καταρρύψανε. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε, να έρθουν πάνω από την Ακρόπολη για να κάνουμε το αυτονόητο? Φαίνεται λοιπόν ότι δεν υπάρχει, κυρίες και κύριοι, πολιτική βούληση. Θα δούμε σε λίγο τα ρεπορτάζ. Αυτά τα οποία συμβαίνουν είναι πρωτόγνωρα, είναι πρωτάκουστα, είναι ανήκουστα και καταδεικνύουν την προκλητικότητα της γείτονας χώρας, την ίδια ώρα που εμείς δεν μπορούμε ή δεν θέλουμε να αντιδράσουμε. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Τέτοια ντροπή δεν έχω ξανανιώσει. Ούτε εγώ, φαντάζομαι, ούτε κι εσείς. Πάμε όμως να δούμε τώρα τι δήλωσε χθες ο Δήμαρχος Αμοχώστου στη Βεργίνα τηλεόραση Κύπρου, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την κυρία Νατάσα Ιωάννου. Τι δήλωσε ο Δήμαρχος, τη δήλωση που έκανε χθες ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Αναστασιάδης, και πανερχόμαστε.
και τα πλάνα, το βίντεο το οποίο έχει αναρτηθεί, προχωρούν σε νέες εργασίες εκεί στην παραλία. Εσείς τι είδους πληροφορίες έχετε, που είσαστε εκεί, ήρθατε σε επαφές. Για πείτε μας, ποιο είναι το πλάνο τους τώρα? Φαίνεται το πλάνο τους είναι να ενώσουν την μέχρι τώρα προσβάσιμη παραλία με το κομμάτι το οποίο έχουν τώρα ανοίξει. Υπήρχαν τα σύρματοπλέγματα μπροστά από το ιστορικό ξενοδοχείο το King George και φαίνεται ότι θα ενώσουν την παραλία μέχρι την πολυκατοικία Νοκιάνια. Mm-hmm. Είναι εκεί που ήταν η κλινική του γιατρού του ορθοπαιδικού του Χατζηκακού. Mm-hmm. Ένα μέρος αυτού του κομματιού είναι αμμώδης παραλία, αλλά το υπόλοιπο μέρος έχει διαβρωθεί και η θάλασσα έχει αγγίξει το περιτύχισμα των κτηρίων. Φαίνεται ότι οι εργασίες οι οποίες γίνονται εκεί με μεταφορά με μπουλντόζερ είναι να μπορέσουν να κάνουν εκεί μια πιο πλατιά παραλία, όπως είναι, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουν. Ναι. Και από την άλλη θα συνεχίσουν αυτή τη σαλαμοποίηση. Mm-hmm. Το ανάφερα αρκετές φορές σήμερα. Σκοπός τους είναι να φτάσουν μέχρι τον Golden Sun. Mm-hmm. Και να ανοίξουν ολόκληρη την παραλία Ναμπός, το οποίο είναι μια χρυσοφόρα mm-hmm. τουριστική περιοχή, και να εκμεταλλευτούν οικονομικά το άνοιγμα της παραλίας. Αυτό το κομμάτι το οποίο έχουν mm-hmm. ανοίξει τώρα είναι περίπου 500 μέτρα. Τώρα η ολόκληρη παραλία φαίνεται είναι πολύ μεγάλη παραλία, είναι η πιο μεγάλη παραλία στην Κύπρο και μια από τις πιο μεγάλες στη Μεσόγειο. Γι' αυτό σας ρωτάω, γιατί το είχα κατά νου ότι είναι από τις μεγαλύτερες παραλίες. Άρα στόχος τους είναι να την εκμεταλλευτούν ολόκληρη, σιγά σιγά, κομμάτι κομμάτι και προχωράνε. Σίγουρα, αυτό προσπαθούν να κάνουν τώρα. Μάλιστα. Για πείτε μας εσείς με τον κόσμο στην περιοχή, με τους αμοχωστιανούς, τι είδους συζητήσεις κάνατε σήμερα? Το περιμένατε πρώτα απ' όλα αυτό? Είχατε κάποιο είδους πληροφόρηση? Όχι, δεν κανένας το περίμενε τώρα που είναι το ουκρανικό το ζήτημα. Μάλιστα. Υπάρχει τόση πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών ενάντια στη Ρωσία για την εισβολή στην Ουκρανία και η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Mm-hmm. Φαίνεται όμως η Τουρκία δεν την ενδιαφέρει τίποτα, είναι αδίστακτη. Mm-hmm. Όπως έκανε αυτή τη στιγμή στο ΝΑΤΟ με το ΒΕΤΟ. Mm-hmm. Νομίζω ότι εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες κυρίως και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πιέσουν την Τουρκία, ότι αυτά τα οποία προσπαθεί να κάνει είναι η πασαφής παραβίαση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, είναι κάτι το ίδιο το οποίο έχει γίνει από τη Ρωσία στην Ουκρανία. Μάλιστα. Και περιμένουμε από το διεθνή παράγοντα, από τις χρήσεις της γης, να δράσουν το ίδιο. Για το θέμα της αμοχώς του έχω ενημερωθεί αρμοδίως από τους όσους εκκαθήκοντος παρακολουθούν το τι συμβαίνει στα κατεχόμενα. Είναι μια νέα απαράδεκτη πρόκληση, την οποία δεν θα αφήσουμε βεβαίως απαρατήρητη. Θα προβούμε σταδέοντα διαβήματα προς όσους σήμερα φαίνονται να είναι οι προασπιστές του διεθνούς δικαίου. Λοιπόν, ακούσαμε τι είπε ο Δήμαρχος Αμοχώστου, τι είπε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Άρα πάμε, μάλλον αυτή τη στιγμή υλοποιείται ο νέος Ατήλας με κατάληψη των Βαρουσίων, νέα κατάληψη των Βαρουσίων, βήμα-βήμα πάνε οι Τούρκοι, και από την άλλη έχουμε την παραβίαση, την πρωτόγνωρη παραβίαση, δύο μαχητικά αεροσκάφη της Τουρκίας να πετάξουν πάνω από την Αλεξανδρούπολη, μόλις 3 χιλιόμετρα την πόλη, αδιανόητο αυτό, απαράδεκτο, ντροπή δηλαδή. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Και την ίδια ώρα να μιλάμε, να βγαίνει πάλι ο δικτάτορος Ερντογάν, ο Μογγόλος απόγονος των νεοναζί, γιατί ο Χίτλερ πραγματικά, βλέποντας τον Ερντογάν για τις γενοκτονίες που κάνει όλο το τελευταίο διάστημα, όπου και αν κοιτάξει κανείς, είτε στην Αρμενία, είτε στη Συρία, είτε στο Ιράκ, όπου και αν κοιτάξει, τι θα δει? Αίμα αθώων ανθρώπων οι οποίοι σφαγιάστηκαν από Τούρκους, και δεν μιλάει κανείς. Κανένας δεν μιλάει. Και κανείς δεν λέει, αφού θα έχει κάνει αίτηση για να μπει
αμέσως η Σουηδία και η Φιλανδία στο ΝΑΤΟ, να κάνει έτσι και η Κύπρος. Γιατί δεν τολμά να το κάνουνε. Τι φοβούνται τελικά. Και λέει μην πούμε καμιά κουβέντα παραπάνω και ενοχληθεί το παιδί ο Ερντογάν. Γιατί λέει αν έρθουν οι άλλοι θα είναι χειρότερα. Θα ζούμε δηλαδή με το κάζους μπέλι των Τούρκων. Αυτή είναι η ελληνική πραγματικότητα. Αγοράζουμε τα πάντα, δισεκατομμύρια σε εξοπλισμό, έτσι κι αλλιώς υπερέχουμε και περιμένουμε. Αγνοώντας τα ανθρώπινα δικαιώματα και των ανθρώπων που έχουν ελληνική συνείδηση και που ζουν κατά εκατομμύρια στην Τουρκία, στη Μικρά Ασία, στη Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο. Έλληνες είναι. Έλληνες όλοι αυτοί. Αναγκάστηκαν με τον γνωστό τρόπο να γίνουν μουσουλμάνοι, κατά βάθος είναι χριστιανοί. Το γνωρίζουν όλοι. Και βγαίνει ο Ερντογάν λοιπόν στην Άγκυρα εχθές και λέει ότι οι Έλληνες χρωστάνουν 400 δις και τους πουλάτε και όπλα, τους καταστρέψατε δηλαδή, νοιάζεται και για μας. Μην τους δίνετε εξοπλισμό λέει. Χρωστάνε ήδη 400 δις στη Δύση, τους παραγαπάτε, τους εξοπλίζετε, παραποιούν την ιστορία οι Έλληνες, δηλαδή, γιατί ουδέποτε υπήρξε γενοκτονία ποντίων κλπ. Τίποτα λέει, αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν συνάδουν με την πραγματική ιστορία και ταυτόχρονα λένε, πραγματική ιστορία λέει ότι οι Έλληνες κάνουν γενοκτονία εις βάρος αυτών που τους είχαν υποζυγό εκεί στην Τριπολιτσά. Κάτι ήξερε ο Κολοκοτρώνης και η παρέα του. Κάτι ήξερε, καταλαβαίνετε. Και βέβαια λένε στην Τουρκία, στην Αμερική εχθές το είπε ο Τσαβούσογλου, το είπε στον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, γυρίστε λέει σελίδα να έχετε ίσες αποστάσεις από την Ελλάδα, την Τουρκία και την Κύπρο. Τώρα λέει ότι πάει πολύ κοντά στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Ξαναγυρίστε πίσω γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα λέει ο Τσαβούσογλου. Ναι, ναι, του λέγει ο Μπλίκεν μέσα του βέβαια έλεγε άλλα πράγματα και εμείς εξακολουθούμε να ανεχόμαστε όλα αυτά τα οποία κάνει ο Ερντογάν. Όλα αυτά τα οποία κάνει η Τουρκία. Με αποκορύφωμα την αμόχωστο εκ νέου κατάληψη της παραλίας των Βαρουσίων και την Αλεξανδρούπολη. Και τι άλλο θα γίνει αύριο. Πάμε λοιπόν στα άλλα θέματα. Η φτώχεια δυστυχώς είναι παρούσα. Επαναλαμβάνω, εδώ και ένα χρόνο σας μιλούσα για τη μεγάλη φτωχοποίηση που θα ερχόταν. Ήρθε, είναι εδώ. Ακόμη δεν έχουμε δει τίποτα. Μέσα στο Μάρτιο βγαίνει επίσημα η ΑΔΕ και λέει ότι 790 εκατομμύρια ευρώ είναι η απλήρωτη φόρη. Δηλαδή παραλίγο να φτάσουμε στο ένα δις. Τον Απρίλιο φαίνεται ότι θα είναι ακόμη μεγαλύτερος ο αριθμός που αντιστοιχεί στους απλήρωτους φόρους και βγαίνει επίσημα η Κομισιόν κυρίες και κύριοι και μας λέει τι άλλο ότι η ακρίβεια δυστυχώς θα συνεχιστεί για τα επόμενα 3 χρόνια. Δεν βλέπει η Κομισιόν να πέφτει η ακρίβεια. Άντε λέει να υπάρξει ένας μέσος όρος της σημερινής και της χθεσινής κατάστασης που σημαίνει ότι όλα θα είναι πάρα πολύ ακριβά. Πάρα πολύ ακριβά θα είναι τα πάντα. Οι μισθοί δεν μπορούν να ανέβουν όσο ανεβαίνουν τα προϊόντα, τα αγαθά. Και βέβαια ο απλός πολίτης θα βιώνει μια δύσκολη καθημερινότητα με την ανοχή των Βρυξελών, με την ανοχή των ατοικών. Όταν κάνουμε τα πάντα εις βάρος της Ρωσίας, δεν ζητάμε όμως τίποτα για να απαλύνουμε τη φτώχεια και τις δυσκολίες που περνάει και ο Ευρωπαίος πολίτης, αλλά μην με ενδιαφέρει περισσότερο για τον Έλληνα πολίτη. Την ίδια ώρα κυρίες και κύριοι, μιλώντας με πάρα πολλούς δημάρχους στη χώρα, οι άνθρωποι έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά. Και γιατί τα έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά? Γιατί ο κύριος Πέτσας, ο αναπληρωτής υπουργός εσωτερικών, κύριος Τέλειος Πέτσας, αυτός που μοίραζε τα εκατομμύρια λες και ήταν δικά του, κατά βούληση κύριε Πρόεδρε της κυβέρνησης, θα μοίραζε ο Πέτσας όπου ήθελε. 300, 200, 500, 1000 εκατομμύρια από εδώ, εκατομμύρια από εκεί. Ό,τι ήθελε έκανε ο Πέτσας. Να δούμε και τη φωτογραφία του κύριου Πέτσα σε λίγο παρακαλώ. Ο κύριος Πέτσας λοιπόν υποσχέθηκε στους δημάρχους, νάτος, πρώην εκπρόσωπος, είναι υπουργός εσωτερικών, αναπληρωτής, συγγνώμη, υπουργός εσωτερικών. Ο κύριος Πέτσας τι κάνει? Λένε οι δήμαρχοι ότι έταξε λαγούς με πετραχίλια. Τους έταξε λοιπόν μέσα από το πρόγραμμα Τρίτσης ότι θα σας δώσω λεφτά να κάνετε ό,τι έργα θέλετε. Έκανε όμως, ευτυχώς δηλαδή, προνόησε να πει ότι σας βάζω ένα πλαφόν, ένα δήμο και να κινηθείτε μέσα στο πλαφόν και θα σας δώσω σίγουρα παραπάνω.
ψεύτικες υποσχέσεις από έναν υπουργό ο οποίος ψεύδεται κατ' επανάληψη και ως εκπρόσωπος και ως υπουργός σήμερα. Ξεγελάει λοιπόν τους δημάρχους, λέει λοιπόν στους δημάρχους ότι ελάτε να σας δώσω λεφτά, βάλτε ένα πλαφόν, όμως οι δήμαρχοι πήγαν όλοι πάνω από το πλαφόν, κάναν μελέτες, υπολογίζανε στα ψεύτικα λόγια του αναπληρωτή υπουργού εσωτερικών του κύριου Πέτσα ότι θα του δώσει λεφτά και ο κύριος Πέτσα σήμερα έχει τεινάξει τα οικονομικά των Δήμων στον αέρα. Δεν διαμαρτύρονται ελάχιστοι δήμαρχοι που έχουν πάρει το 80% του πλαφόν που τους είχε βάλει και είναι οι δήμαρχοι κύριε Πέτσα στους Δήμους των οποίων εσείς θα αναζητήσετε ψήφους. Κατάλαβες τι κάνει ο Πέτσας έτσι. Με τα χρήματά μας κάνει πολιτική. Έχει δώσει το 80% του πλαφών στους δημάρχους των περιοχών που θα πάει να ζητήσει από τους πολίτες ψήφους. Όχι, είναι χαζός ο Πέτσας νομίζετε. Πανέξυπνος είναι. Έχει ταΐσει τα μέσα ενημέρωσης. Θα τον προβάλλουν τα μέσα ενημέρωσης. Έχει δώσει λεφτά και για τις μεθεπόμενες εκλογές. Ο κύριος Πέτσας, για τον οποίο έχουμε πάρα πολλά και είναι ευθέτω χρόνο θα τα αναπτύξουμε. Λοιπόν, ο κύριος Πέτσας έχει τεινάξει τους Δήμους στον αέρα. Οι μισοί Δήμοι δεν έχουν πάρει το 50% του πλαφόν των χρημάτων που τους είχε τάξει. Οι άνθρωποι σηκώσαν τα χέρια στον αέρα, κύριε Πρωθυπουργέ. Ο κύριος Πέτσας ψεύδεται κατ' επάγγελμα, λένε οι Δήμαρχοι, δεν το λέω εγώ, οι Δήμαρχοι. Ψεύδεται, λέει ο κύριος Πέτσας, κατ' επάγγελμα. Μας έχει βάλει να κάνουμε πράγματα, να τάξουμε πράγματα, να κάνουμε μελέτες, θα μας χρεοκοπήσει. Δεν περπατάει το Τρίτσες, γιατί βρέθηκε επάνω στη θέση που μοιράζουν το χρήμα ένας άνθρωπος ο οποίος έταξε λαγούς με πετραχίλια στους δημάρχους και ελοποιεί το 80% περίπου των πλαφών μόνο σε συγκεκριμένους δήμους από όπου ο κύριος Πέτσας θα ζητήσει τους ψήφους. Αυτή είναι πραγματικότητα. Οι δήμαρχοι λοιπόν έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά. Απευθύνουν έκκληση προς τον Πρωθυπουργό να βάλει σε τάξη τον Πέτσα και να βρει λεφτά να μοιράσει στους δημάρχους. Τα λεφτά που έχει υποσχεθεί γιατί είχε πει ότι τα έχει. Δεν έχει πει θα τα βρω, τα έχω λέει τα λεφτά. Προχωρήστε. Ευτυχώς έβαλε πλαφόν. Αλλά λέει πάτε πάνω από το πλαφόν. Λέει εγώ θα σας μεριμνήσω, έχω και άλλα λεφτά. Ψέματα. Και πάλι ψέματα. Νόμιζε ότι είναι δικά του τα λεφτά και όχι του ελληνικού λαού. Και τα μοιράζει κατά βούληση ο κύριος Πέτσας. Απορώ ο κύριος Βορύδης που θεωρητικά είναι πάνω από τον Πέτσα. Ο Πέτσας έχει τα λεφτά, όχι ο Βορύδης. Ο κύριος Βορύδης λοιπόν είναι πάνω από τον κύριο Πέτσα. Ο κύριος Βορύδης προϊστάμενός του, ανώτερός του, ο Πέτσας όμως μοιράζει το χρήμα. Λένε μερικοί δήμαρχοι, σιγά μην έδινε τώρα στον Βορύδη τη δυνατότητα να μοιράζει χρήμα, να κάνουν μάγκα τον Βορύδη. Λένε μερικοί. Κάνουν μάγκα τον Πέτσα. Και ο Πέτσας καταστρέφει τους δημάρχους. Αν κύριε Πρόεδρε αμφισβητείτε γι' αυτό, κάντε ένα γκάλωπ σε 10-20 δημάρχους να σας πούνε για τον άνθρωπο τον οποίο έχει εμπιστευτεί σε αυτή τη θέση. Και βέβαια, δύο θέματα ακόμη κυρίες και κύριοι για να πάμε στους καλεσμένους μας. Τα δύο θέματα έχουν να κάνουν με την Ρωσία, η Μόσχα, μέσω της ελληνικής πρεσβείας, μέσω της ρωσικής πρεσβείας στην Αθήνα. Έβγαλε ένα tweet, έκανε ένα tweet μάλλον, μέσα από το οποίο λέει καλούμε τους δυτικούς πολιτικούς, πολιτικούς δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά κύριο λόγο και τα μέσα ενημέρωσης να σταματήσουν να φοβίζουν τους πολίτες με την, απειλή χημικών όπλων. Δεν υπάρχουν χημικά όπλα, αυτά τα έχουμε καταστρέψει λέει η ρωσική πρεσβεία και έχουμε εναρμονιστεί πλήρως με τις υποχρεώσεις μας. Άρα να είστε ρεαλιστές, λέει η ρωσική πρεσβεία και να μην μιλάτε και να λέτε στους πολίτες ότι υπάρχει χημικός πόλεμος, ότι η Ρωσία θα χρησιμοποιήσει χημικά όπλα και όλα τα σχετικά. Είναι κάτι το οποίο τονίζει η ρωσική πρεσβεία στην Αθήνα απευθυνόμενη σε όλους τους πολίτες της Δύσης και απευθυνόμενος και στα μέσα ενημέρωσης από τα οποία ζητά να ενημερώνουν αντικειμενικά για αυτά τα οποία συμβαίνουν στον πόλεμο με την Ουκρανία. Την ίδια στιγμή και κλείνω με αυτό το θέμα, την ίδια στιγμή κυρίες και κύριοι, που δυστυχώς λόγω των κυρώσεων που έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση κατ' επιταγή του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου είναι τεράστιο. Αρκεί να σας πω πως με στοιχεία της Ελστάτ τον Μάρτιο του 2022, πριν ένα μήνα δηλαδή,
Οι εισαγωγές από τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 69% στα 522 εκατομμύρια ευρώ. Οι εξαγωγές, τώρα ποιες εξαγωγές, μειώθηκαν κατά 66% στα 5,5 εκατομμύρια μόλις ευρώ. Είναι επίσημα στοιχεία αυτά από την Ελστάτ, κυρίες και κύριοι.